Και μια και είμαστε στον Τατάρ, μέσα στις δηλώσεις του κ. Μπαρούντι, αυτές που περιγράφεται. Που ουσιαστικά μιλάει για συνομοσπονδία. Ναι. Τι σημαίνει ομοσπονδία δύο κρατών με δική τους κυριαρχία. Όμως, αν είμαι σωστός, το έχει ξεφύγει κάτι. Είπαν ότι μετά που θα μπει και το δικό μας κομμάτι, οι θεαρσίστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ερωτάται αν χρειάζονται τα στρατεύματα και λέει, μα την ασφάλεια θα μας την παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία κύριε, έλα να τα βρούμε, έτσι αλλιώς ολόκληρη η επικράτεια έχει ενταχθεί, άρα είναι αυτό μια έμμεση παραδοχή ότι δεν χρειάζονται τα στρατεύματα και οι εγγύσεις. Είναι με έναν επιχείρημα. Αλλά... Κύριε Κατσουρίδη, μια μικρή ερώτηση και θα προχωρήσουμε, γιατί θέλω να δω, υπάρχουν και πολλές ερωτήσεις. Θεωρείτε όμως ότι το σημερινό status quo, όπως μάθαμε να το λέμε, η σημερινή κατάσταση πραγμάτων, είναι ασφαλέστερη? Όχι. Διότι, ένα λεπτό κύριε Κατσουρίδη, διότι έχει περάσει στον κόσμο πλέον, ο οποίος πάει στις κατεχόμενες περιοχές, ψωνίζει, αγοράζει φθηνότερα καύσιμα, έρχονται και οι Τουρκοκύπριοι από εδώ και πάνε σε γνωστά πολυκαταστήματα. Περίπου δηλαδή, αυτή η κατάσταση εμφανίζεται ως η κανονικότητα του μέλλοντος. Αυτό πρέπει να μας ανησυχεί. Και αν θα πρέπει να μας ανησυχήσει, θα πρέπει να κινηθούμε λίγο πιο γρήγορα από ό,τι κινούνται τα πράγματα την τελευταία οχταετία. Κύριε Μπαρούντι, ούτε στη φύση υπάρχει κενό, ούτε στην ιστορική εξέλιξη υπάρχει κενό. Όταν δημιουργείται κενό, κάποιος το γεμίσει. Κατά συνέπεια, είναι προσωρινή αυτή η ειρήνη. Είναι αξίωμα της φυσικής αυτό. Ναι, είναι προσωρινή αυτή η ειρήνη. Και ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Μην μου πείτε, παρόλο που εγώ δεν πιστεύω ότι θα συνέβαινε, προσωπική μου εκτίμηση, αλλά μην μου πείτε ότι δεν έχει πανικοβληθεί ο Μέσος Κύπριος επειδή έριξε στον αέρα μια απειλή ο ηγέτης της Χεζμπολάχ. Φανταστείτε να τη ρίξει η Τουρκία κάποια στιγμή. Ή φανταστείτε να κάνει την κίνηση που περιγράφει ο κύριος Κασουλίδης. Δηλαδή να κινηθεί, να καταλάβει τη μισή νεκρή ζώνη. Πού πάει αυτή η υποτιθέμενη ειρήνη? Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα για να τα συζητούμε. Εντάξει. Γι' αυτόν τον λόγο λέω. Αλλά ότι είναι ναι. Καλά να τα ξεδιαλύνουμε, νομίζω. Ναι, μα εγώ συμφωνώ μαζί σας. Από καιρούς καιρών επαναλαμβάνω, τα δεδομένα πρέπει να τα επαναθυμίζουμε, όχι για να δεχτούμε ένα παράδεκτη λύση, αλλά για να ξέρουμε πού πατούμε και πώς προχωρούμε. Και αυτή η συζήτηση, κύριε Παπαρούντι, και κλείνω. Παρακαλώ. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Με ειλικρίνεια θα έπρεπε να είχε γίνει μερικές φορές ως τώρα στο επίπεδο του Εθνικού Συμβουλίου και όχι να γίνεται εκτός. Γιατί κύριε Κατσουρίδη, πιστεύετε δηλαδή ότι οι συζητήσεις του Εθνικού Συμβούλιο όλα αυτά τα χρόνια, εγώ θυμάμαι τις αποφάσεις του 89, ήμουνα μικρός κύριε Κατσουρίδη, μέχρι σήμερα πιστεύετε ότι έχουν συνεισφέρει ή μάλλον πάει εκεί ο κάθε πολιτικός αρχηγός μαζί με τους συνεργάτες του, καταθέτουν την θέση τους, αλλά αποτέλεσμα δεν έχουμε δει. Ενδεχομένως το Εθνικό Συμβούλιο θα πρέπει να γίνει κάτι πιο μεγαλύτερο και σημαντικό, διότι έρχομαι στον κύριο Κασουλίδη και θα σχολιάσετε κύριε Κατσουρίδη. Ενδεχομένως η κυρία Ολκίν πριν από την ανοιχτή επιστολή της στην συνέντευξή της στη Μαρίνα Οικονομίδου στην Καθημερινή είπε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ξέρει τι χρειάζεται να κάνει. Για να μην πάω και σε παρέμβαση του τέος Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού του Αβέροφ Νεοφύτου 1 Μάρτη του 2021 που μίλησε για την ανάγκη να δώσει ευθέως και χωρίς ουρές η ελληνοκυπριακή πλευρά το θέμα της πολιτικής ισότητας. Για να έρθω εις αντιπαράθεση σε αυτό που τσαμπουνά θα χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα μονίμως ο Τατάρ περί κυριαρχικής ισότητας. Μήπως χρειάζεται να κάνουμε κάτι πιο θεαματικό για να πείσουμε για τις προθέσεις μας? Σίγουρα πρέπει να κάνουμε θεαματικά πράγματα για τις προθέσεις μας, χωρίς όμως να γίνει οποιαδήποτε υποχώρηση επί της ουσίας του Κυπριακού, προτού κάτσουμε στο τραπέζι. Όταν κάτσουμε στο τραπέζι, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Είναι μια κανονική διαπραγμάτευση, η οποία διαπραγμάτευση περιέχει και δούνε και λαβή. Όμως εγώ θέλω Παρακαλώ. Να πω πρώτα ότι εντοπίζω από την τοποθέτηση του φίλου μου, του Νίκου του Κατσουρίδη, κάτι το πολύ σημαντικό, με το οποίο συμφωνώ. Και να εξηγήσω, πρώτα λέω ότι είναι η εισήγηση να ετοιμάσουμε έναν συνολικό σχέδιο λύσης σαν πρόταση δική μας,
αλλά μπορούμε να βρούμε και συνομιλητές Τουρκοκύπριους με τους οποίους να το επεξεργαστούμε, ακόμα καλύτερα. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό και αυτήν την άσκηση, η απόφαση ειρήνης στην οποία συμμετέχω... Αυτό σκεφτόμουν τώρα, κύριε Κασουλίδη, ότι έγινε μια πρωτοβουλία μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων... Η οποία συνεχίζεται. Ναι. Και στην οποία επεξεργαζόμαστε διάφορα έγγραφα, διάφορες ιδέες, για να καταλήγουμε σε κάποιες κοινά αποδεκτές θέσεις. Παραδείγματος χάρη είναι ο κύριος Ναμίεκη, πρώην διαπραγματευτής. Ο οποίος έκανε μια ενδιαφέρουσα παρέμβαση χθες, ναι, επί των όσων λέει ο κύριος Τατάρ. Μάλιστα. Και ο κύριος Ναμί και ο κύριος Μαυρογιάννης, οι δύο πρώην, ναι, διαπραγματευτές, έχουν πει ότι στον Γκραν Μοντανά συμφωνήσαμε σχεδόν σε όλα πλην της εξωτερικής τυχής, όπως την ονομάζει ο φίλος μου Νίκος ο Κατσούρης, δηλαδή τις εγγύσεις και τα στρατεύματα. Το οποίο και πάλι η διαφορά έχει μικρυνθεί, διότι υπάρχουν κάποιες αρχές οι οποίες είναι ήδη συμφωνημένες. Ότι η διαμόρφωση της ασφάλειας δεν πρέπει να είναι τέτοια που να κάνει οποιονδήποτε από τις δύο πλευρές να νιώθουν ανασφαλείς. Δηλαδή, αν οι εγγύσεις της Τουρκίας κάνουν τους Τουρκοκύπριους να νιώθουν 100% ανασφαλείς, μας κάνουν εμάς να νιώθουμε 100% ανασφαλείς. Ναι. Επομένως, υπάρχουν εις το μέσον άλλες λύσεις οι οποίες μπορούν να απαντήσουν σε αυτό. Άρα, το πρώτο θέμα που θέλω να εντοπίσω είναι την εισήγηση να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Εγώ θεωρώ ότι η προσπάθεια αυτή δεν θα είναι πρόταση της ελληνοκυπριακής πλευράς. Δεν πρέπει να είναι, μάλλον. Να είναι προϊόν αυτού του διαλόγου, διαβουλεύσεων μεταξύ μετριοπαθών Ελληνοκυπρίων και μετριοπαθών Τουρκοκυπρίων. Κύριε Κασουλίδη, μια καλή συνάδελφος που παρακολουθεί για την τουρκοκυπριακή επικαιρότητα στέλνει το εξής ερώτημα. Πώς όμως θα πείσουμε τους Τουρκοκύπριους να συνεργαστούμε όταν ήδη νιώθουν αποκλεισμένοι? Ναι. Γι' αυτόν, εκείνον το οποίο πρέπει να κάνουμε, θυμάστε στην κουβέντα μας, λέχτηκε τι είναι εκείνο που πρέπει να κάνουμε θεαματικά για να προκαλέσουμε την συμπάθεια των Τουρκοκυπρίων. Και είπα, όχι επί της ουσίας, αλλά σίγουρα μπορούμε σε θέματα μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης να κάνουμε πολλά και δυστυχώς η κυβέρνησή μας είναι πάρα πολύ φιδωλή σε αυτά που εξήγηλε ως μονομερή μέτρα για να εντυπωσιαστούν οι Τουρκοκύπροι. Είναι από εκείνα που σου λένε οι Τουρκοκύπροι έπρεπε να τα είχαμε από καιρό. Μα εξάλλου, ο πρόεδρος εξήγηλε ότι θα διευκολύνει την μετάβαση προς τις κατεχόμενες περιοχές ή από τις κατεχόμενες περιοχές προς τις ελεύθερες και στην περιοχή του Αγίου Δομετίου... Τα χειροτερέψαμε, ρε. Έχουμε χειροτερέψει διότι υφίστανται ταλαιπωρία όλοι όσοι επισκέπτονται τις κατεχόμενες περιοχές. Και δεν τις επισκέπτονται, κύριε Κασουλίδη, όλοι για να πάνε να ψωνίσουν. Υπάρχουν άνθρωποι που πάνε και βλέπουν τα χωριά τους, τις εκκλησίες τους κλπ. Ή και Τουρκοκύπροι που έρχονται από εδώ. Κύριε Κατσουρίδη... Το δυσκολέψαμε να το... Πρώτα-πρώτα, οι ουρές. Έχουμε ουρές εμείς, δηλαδή την έλευση από το βορρά σε νότο, διότι εκατεβάσαμε νέα ιδέα ότι πρέπει να μετρούμε το τάγκι της πεζίνας του καθενός που έρχεται και για να μετρηθεί το τάγκι παίρνει χρόνο. Που κάθε τι που πρέπει να κάνουμε να επιμετρούμε το κόστος και το όφελος. Και εδώ είναι κόστος οι καθυστερήσεις, είναι ταλαιπωρία. Έρχονται παιδιά που σε πάνε σχολεία, δικά στο μας. English. Στο English School, στο ξέρω. Λοιπόν, τούτους, ακόμα να τους δώσουμε διευκολύσεις για να μην χρειάζεται η διαδικασία κάθε πρωί, αφού τους ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα ονόματα τους, γιατί
να τους ταλαιπωρούμε με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Επιτείνουμε και εμείς και κάποιες δυνάμεις στις κατεχόμενες περιοχές, κύριε Κασουλίδη, ενδεχομένως, όλο αυτό το κλίμα της καχυποψίας των προηγούμενων δεκαετιών. Διαφωνείτε με αυτό? Όχι. Λοιπόν, κύριε Κατσουρίδη, να διαβάσω μερικά μηνύματα γιατί έρχονται σωριδών. Υπάρχουν ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις. Λέει ο κύριος Βάσος, ρωτήστε, θα διαβάζω γρήγορα κυρίες και κύριοι, έτσι ώστε να προλάβω να τα διαβάσω όλα. Ρωτήστε παρακαλώ τους εκλεκτούς καλεσμένους σας ως δύο από τους πιο έμπειρους και συνετούς πολιτικούς της Κύπρου. Ποια είναι η γνώμη τους για την πιθανότητα συνεργασίας των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, Δυσί και Ακέλ, με στόχο τη λύση του Κυπριακού? Μήπως είναι καιρός να θάψουν το τσεκούρι του πολέμου, να αφήσουν πίσω μίση και πάθη για να σωθεί η πατρίδα μας. Οι θέσεις τους είναι κοινές και λόγω της μόνιμης αντιπαράθεσής τους αφήνουν τους υπόλοιπους να περνούν το δικό τους, δηλαδή να διαιωνίζουν το πρόβλημα. Αυτός είναι ο κύριος Βάσος. Η κυρία Στέλλα, χαιρετώ, λέει, θα ήθελα να ρωτήσω τους καλεσμένους σας μια πολύ απλή ερώτηση. Έχουμε υποστεί μια εισβολή, ξεριζωμό, προσφυγιά, σκοτωμένους και αγνοούμενους από τον Ιούλιο του 1974. Είμαστε ως λαός το θύμα και καταντήσαμε να εκλιπαρούμε για τα αυτονόητα. Η ερώτησή μου είναι, μετά από 50 χρόνια, όλες τις υποχωρήσεις που έχουμε κάνει υπέρ των Τουρκοκυπρίων, βασικά της Τουρκίας, εμείς ως κράτος τι έχουμε εξασφαλίσει? Και είσαστε σίγουροι ότι η πλειοψηφία του προσφυγικού κόσμου επιθυμεί επιστροφή ως επισκέπτης στα σπίτια τους? Παρακαλώ, ρωτήστε. Ο κύριος Μάριος Χριστοφίδης, η κυρία Ολκίν, λέει, στην επιστολή της αναφέρει, είναι σημαντικό να υπάρξει απομάκρυση από λύσεις που στο παρελθόν δημιούργησαν προσδοκίες που δεν εκπληρώθηκαν. Το είχα σημειώσει και εγώ, κύριε Χριστοφίδη. Μήπως εννοεί το σχέδιο Άτσεσον, Αύγουστος 64, το Αμερικανο-Καναδοβρετανικό σχέδιο 1978, δείχτες Γκουεγιάρ 85, ιδέες Γκάλι 92, σχέδιο Ανάν 2004 και διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία? Τις χρονολογίες εγώ τις έβαλα, κύριε Χριστοφίδη, για να παραπέμπω πίσω ημερολογιακά. Ο κύριος Καπριέρο, λέει, έγραψα κάτι, αλλά δεν θα το στείλω, καλές διακοπές. Ο κύριος Αλέκος Δημητρίου, να ρωτήσω, λέει, εφόσον όλοι αναφέρονται στο ότι μείναμε στο Κράν Μοντανά, γιατί δεν τολμούμε να επεξεργαστούμε τα όσα έγιναν μέχρι τότε και να τα παρουσιάσουμε στον Γενικό Γραμματέα? Μία πρόταση, πρέπει να τολμήσουμε σε κάτι. Αναμένουμε τι? Εκτός κι αν έχετε κάποια άλλη πρόταση να μας αναφέρετε. Επίσης, κύριοι, οι περιουσίες μας σήμερα σε μια σύγχρονη 9η Ιουλίου 1821, μπράβο, μας πήγατε πολύ πίσω, περνούν στα χέρια των Τούρκων. Ο κύριος Παναγιώτης, η μόνη παρόμοια κατάσταση βρίσκεται στο Βέλγιο και τους Βαλλόνους και τους Φλαμανδούς, χωρίς την προϊστορία που έχουμε εμείς με την Τουρκία. Αν δεν ήταν ο πυλώνας Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως το κράτος του Βελγίου να μην υπήρχε. Το να μιλάμε μονοδιάστατα ότι μόνο με την υπογραφή της λύσης την επόμενη μέρα θα είναι όλα μέλι γάλα και θα δουλέψει η λύση, νομίζω ονειρευόμαστε. Ίσως απλά θα μετεξελίξουμε το κυπριακό πρόβλημα σε άλλη κατάσταση και στο τέλος θα έχουμε ένα βελούδινο διαζύγιο όπως η Τσεχοσλοβακία. Έχει ακόμη μερικά. Παρακαλώ, κύριε Κατσουρίδη, κύριε Κασουλίδη. Κύριε Βαρούντη, πρώτον ερώτημα. Θεωρώ ότι από την ώρα που θα καθίσουμε κάτω να επεξεργαστούμε μία πρόταση λύσης, την οποία μάλιστα θα διαβουλευτούμε εφόσον βρούμε συνομιλητές και με την τουρκοκυπριακή κοινότητα, το ποιος με ποιος συμφωνεί θα φανεί στην πράξη εκεί και όχι στα λόγια. Δηλαδή, πιστεύετε ότι υπάρχουν συνομιλητές, κύριε Κατσουρίδη, καλόπιστοι, έτσι, όχι ο Ερσίν Τατάρ, που ξέρουμε πώς εξελέγει και πώς παρενεύει η Άγκυρα, γιατί αποφάσισε το 21 να βγάλει τον Τατάρ? Εγώ έχω υπόψη μου και την σχεδόν ισοψηφία. Η ψήφη που πήρε ο Μουσταφά Κίντζι ήταν κατά τη λιγότερη, αλλά δεν ήταν σημαντικά λιγότερη. Ήταν κοντά 65. Και τώρα που θα κάνουμε βουλευτικές εκλογές, θα επικρατήσει το κόμμα του κυρίου Αρχιουρμά. Ναι, το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα. Παρακαλώ, κύριε Κατσουρίδη. Λοιπόν, νομίζω ότι η ερώτηση είναι απλώς για να επαναλάβουμε τα δεδομένα. Οι Τουρκοκύπροι απειλούνται
εάν καταλήξουμε σε οριστική διχοτόμηση, περισσότερο από εμάς να χαθούν. Φανταστείτε ότι θα μπορούν να έρχονται ανενόχλητοι οι Τούρκοι από την Τουρκία. Θα εξαφανιστούν. Άρα υποχρεωτικά υπάρχουν. Άστε που υπάρχουν και εκείνοι που πιστεύουν στην Κύπρο, την αγαπούν και θέλουν τη λύση. Η άλλη ερώτηση αφορούσε το εάν μετά από 50 χρόνια με τη λύση, αν το κατάλαβα καλά η κυρία Στέλλα, θα πάμε πίσω ως επισκέπτες. Δεν είναι ως επισκέπτες που θα πάμε πίσω όσοι θα πάνε. Διαφορετικά δεν έχει νόημα. Το ίδιο θα ισχύει όσοι Τουρκοκύπριους έρθουν από εδώ. Αυτό που θα ισχύει για τους μεν στη μία πολιτεία θα ισχύει για τους άλλους στην άλλη.